Είμαστε εδώ σήμερα με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και της Επιτροπής Ειρήνης Λάρισας προκειμένου να απαντήσουμε σε μια πρόκληση. Με φερετζέ τη συναυλία, μια συναυλία της Στρατιωτικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών και με τη συνένεση τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και της Δημοτικής Αρχής Λάρισας όσο και της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας προσπαθούν να ξεπλύνουν τους Αμερικανονατοικούς δολοφόνους. Δεν φτάνει που με τη συνένεση όλων αυτών και προφανώς και με τις κυβέρνησεις και με πρωτοβουλίες έχουν γεμίσει τη Θεσσαλική γη, την πόλη μας με ανατοϊκές βάσεις, έχει γίνει ένα κανονικό ορμητήριο και ταυτόχρονα ένας στόχος αντιπίνων παγκόσμιας κλάσης. Με ό,τι σημαίνει αυτό από την άποψη των κινδύνων που διατρέχει ο λαός εδώ πέρα της περιοχής και συνολικότερα της χώρας. Δεν φτάνουν λοιπόν όλα αυτά. Έρχονται με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την απαράδεκτη κατά τη γνώμη μας ενέργεια, να προκαλέσουν το λαό της Λάρισας που νιώθει την ανασφάλεια, που νιώθει όλο αυτό το κίνδυνο, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω, καθώς η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολεμικά μέτωπα, στη Μέση Ανατολή, λοιπόν στην Ουκρανία αντίστοιχα. Με όλα αυτά λοιπόν έρχονται να μας πούνε ότι, να επιβάλλουν ότι όλες αυτές οι επιλογές, το βάθημα της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τη συμμετοχή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τους πολέμους, είναι μια κανονικότητα και την πρέπει να την αποδεχτούμε ακούγοντας μουσική. Δεν θα περάσει λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλουμε, αυτή η προσπάθεια και η σημερινή και όσες ακολουθήσουν, προκειμένου να ξεπλύνουν αυτούς τους νατοϊκούς Αμερικανονατοϊκούς δολοφόνους φωνιάδες των λαών. Λοιπόν, και είμαστε εδώ σήμερα να το διατρανώσουμε αυτό για άλλη μια φορά και θα συνεχίσουμε και με άλλες πρωτοβουλίες. Και απαιτούμε εδώ και τώρα, ακόμα και αυτή την ώρα, να μην πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία. Έτσι, που είναι πραγματικά μια πρόκληση απέναντι στο λαό της Λάρισας.